στην αιμοδοσία ένα μαύρο χάλι. Πότε έχουμε αυτούς, πότε δεν έχουμε φυαλάκι μοριακού ελέγχου. Οπότε είτε δεν έχεις το ένα είτε δεν έχεις το άλλο, δεν αιμοδοτείς. Όλες αυτές τις ελλείψεις, εάν έλειπαν κάποιοι σύλλογοι και αν έλειπαν κάποιοι ιδιώτες, το νοσοκομείο εγώ πιστεύω θα είχε κλείσει προπολού, δεν θα είχαν φάει να φάνε. Είναι δηλαδή οι ιδιώτες, ο λαός σας που το κρατά. Όμως εγώ όλα θέλω να την παρέλθουμε. Λέω ότι ακόμα μπορούμε να πάρουμε μια κατσαρόλα με έναν καμπινέτ στο ζεστό νερό από το σπίτι μας να το πάρουμε και να το βράσουμε. Μπορούμε να πάρουμε ένα σώμα και να ζεσταθούμε εκεί μέσα στο νοσοκομείο, αφού το ρεύμα είναι έτσι για τον δωρεάν, για τον ασθενή. Δεν το χρεώσει κανένα για το ρεύμα. Όλα αυτά, εν πάση περιπτώσει, παλεύουμε. Εκείνο που δεν παλεύεται είναι ο παιδίατρος. Προσωπικά, εγώ πήγα στον Δήμαρχο προχθές και έβαλα τρία θέματα. Το ένα από αυτά ήταν ο παιδίατρος. Είπε λοιπόν ο Δήμαρχος ότι θα το δει. Εγώ του είπα: πάρε τον κύριο Σωροκάκη, πηγαίνετε πάνω στο Υπουργείο Υγείας, δες τι μπορεί να κάνεις, χρησιμοποίησε ό,τι μπορείς από τα πολιτικά μέσα που διαθέτεις, την πείρα σου, τον πρώην που ήσουν βουλευτής, υφυπουργός, και δες ότι πρέπει να προκηρύξετε δύο θέσεις παιδιάτρου. Δεν μπορεί να έρθει ένας παιδίατρος εδώ στην Κόρο. Ο παιδίατρος που θα έρθει θα δημιουργήσει μια νέα αντόρυφα. Αυτός είναι ο λόγος που δεν έρχεται παιδίατρος. Όχι ότι δεν έρχεται παιδίατρος γιατί δεν τον πληρώνουμε. Δεν είναι αυτό το ζήτημα. Αλλά αυτός που θα έρθει θα είναι μάρτυρας. Από το πρωί του Θεού μέχρι την άλλη μέρα το πρωί θα είναι στο νοσοκομείο. Μην ξεχνάμε ότι η ΚΟΣ έχει 35.000 κόσμο. Και το καλοκαίρι γίνεται 135.000 κόσμο. Δεν είναι δυνατόν να αντέξει ένα γιατρός. Όσο καλός και να είναι, όσο δυνατός και να είναι, έτσι θα γίνει. Δηλαδή, μια ακριβώς μια νέα ντόρυγα. Η ντόρυγα μέσα στο νοσοκομείο θα μείνει έγκυος, εκεί θα γεννήσει, εκεί θα μεγαλώσει και το παιδί της, όλα μέσα εκεί στο νοσοκομείο. Τις παραστάσεις και όλα. Αλλά εκείνο που παίζει μεγάλο ρόλο είναι η συμμετοχή μας στη συγκέντρωση εκεί, στην πορεία και υπάρχει τόσο την αντίδρασή μας που να είναι όσο το πιο έντονη. Από ό,τι φαίνεται τα πράγματα, έχουν σκοπό να μειώσουν τον ελληνικό πληθυσμό. Απ' τη μια, προσπαθούν όσοι είναι καρκινοπαθείς και είναι ευάλωτοι, ας πούμε, γιατί δεν βρίσκουν φάρμακα, τα αντίστοιχα φάρμακα. Οπότε, αν ένας θέλει να κάνει τη θεραπεία του αναμήνα και δεν τα βρίσκει, σε λίγο καιρό θα ξεκαρφωθεί. Αυτό θέλουν, να του κοπεί και η σύνταξη, να απαλλαχθούν και από τη σύνταξη, και από τα φάρμακα, και από τη θεραπεία, και από τη λίγο τους παρέχουν. Απ' την άλλη, όπως ανέφερες, στις γυναίκες που γεννιόνται κόβουν το επίδομα το κετού. Από την άλλη, κόβουν και το επίδομα και έχουν και τεκμήριο, άμα όσοι έχουν παιδιά, κάθε παιδί έχει και τεκμήριο. Σου λέει για να μπορέσει να τρέψει ένα παιδί, αλλά βγάλεις τόσο από το μέσο φορολογό για τόσο. Και από εκεί, οπότε, θέλουν να μειώσουν τον ελληνικό πληθυσμό, να μην γεννάνε. Άρα λοιπόν, πάνε φιλή-φιλή να συρρυκνώσουν το ελληνικό κράτος. Τον ελληνικό πληθυσμό. Επίσης ακόμα, εκεί πήρε πιο γράμμα, λέω. Θα πούμε τόσα πολλά. Είναι αυτό που γίνεται στο ΙΚΑ, που είναι τα μηχανήματα και σαπίζουν κάτω στα υπόγεια και μικροβιολογικά και τα κοινωνικά μηχανήματα, είναι και μοχλιάδες. Και θέλουν μάζι να το πάρουν. Και πριν από 3 χρόνια μας είχαν στείλει χαρτί από το Υπουργείο, από το ΙΚΑ επάνω, ότι σε λίγο καιρό θα στείλουμε 4 άτομα για να επαντρώσουμε αυτές τις υπηρεσίες. Αντάλλεται εσύ, θα δούμε τα δικαιώματα. Επομένως λοιπόν, σκεφτείτε τώρα, ένας που είχε ένα πρόβλημα ορθοπαιδικό, με τη μέση του, με το πόδι, το ξέρω εγώ. Θα πάει να το τάξει ο ορθοπαιδικός στο ΙΚΑ. Θα το στείλει, δεν έχει αιτιολογία, θα πάει ο άνθρωπος με. Αν μπορεί να πάει, πώς θα τον πάνε στο νοσοκομείο, να βγάλει η ακτινογραφία από την πλευράδα, η ιατρική, να ανέβει απάνω στο ΙΚΑ, να τη δει ο γιατρός, καταλαβαίνετε να πούμε τι γίνεται, για τον δεύτερο να είναι η θεραπεία. Λοιπόν, τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα και δεν θα πρέπει να απευθυνθούμε μόνο στο νοσοκομείο, θα πρέπει να απευθυνθούμε γενικά στο πρόβλημα της υγείας, οπότε να έχουμε και με το ΙΚΑ σύγκρουση.